θάλασσες μαζώνουν, κύματα μας κλιούν. Σ' άγριους βράχους πάνω τα νιάτα μας φρουρούν. Στείλαν του λαού μας τάξια τα παιδιά για να τα λυγίσουν σε δεσμά βαριά. Για να τα λυγίσουν σε δεσμά βαριά. Έλα ρε Αποστολή, καλησπέρα αδερφέ. Ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι. Έχω και έλα μετανάστα. Σε πάρω τηλέφωνο. Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα τη δασκάλα τώρα που πήρε η δασκάλα μας. Η δασκάλα ζει, γαμίσε τους τώρα ζει. Εγώ βασικά θέλω να σου πω κάτι. Αν μπορείς σε παρακαλώ μόνο να βάλεις δίπλα σε μερικά πράγματα που θα πω για την καταγωγή μου, γιατί αυτό που θα ακολουθήσει έχει να κάνει πολύ με την καταγωγή μου και με το παρκάρω τώρα βασικά κάνω στην άκρη μία για να μιλήσω μαζί σου. Ποια είναι η καταγωγή σου, πού είσαι? Εντάξει, δεν με θυμάσαι τόσο καλά όσο είχα έρθει σε εσάς στο Real τότε το καλοκαίρι. Είχαμε βρεθεί, είχα φέρει μαζί μου γλυκά και τα σχετικά. Α, κάτι θυμάμαι, κατά έφτα από πού είσαι όμως. Ναι, Ιρακινός είμαι, από το Ιράκ, από Βαβυλωνία κατάγομαι. Ιράκ με κάπα ή με νι? Ποιο είναι το σωστό? Κάπα κάπα ρε, κάπα κάπα. Κάπα κάπα, αυτό ήθελα να ακούσω. Κουκουέ δαγκωτό. Στον φρουρόν το πείσμα θα σταθούμε ορθοί. Στις καρδιές ατσάλι φλόγα στη ψυχή. Μα να μη στενάζεις, μα να μη θρυνείς. Τώρα πέφτουν τρώνει και τραντάζει γης. Τώρα πέφτουν οι θρόνοι και τραντάζει γης. Έρχεται το ΚΚΚ, έρχεται το ΚΚΚ και θα τους γαμίσει. Εδώ έρχεται το ΚΚΚ. Κατάγαμε από μια χώρα καταγόμουν και ακόμα καταγόμουν, τέλος πάντων, που είχαμε ένα καριό η Σαντάμ, βάλε δίψου Σαντάμ σε παρακαλώ, και χώρα μου. Δεν θέλω αυτά να ακουστούν. Τέλος πάντων, δικτατορία φουλ. Η μόνη φάση στις εκλογές ήταν δύο χαρτιά μπροστά σου. Είναι ή όχι. Με δαχτυλικό αποτύπωμα και ονοματεπώνυμο ή το έγραφα και το ρίχνε στην κάλπη. Δεν μπορούσαμε, δεν είχαμε το δικαίωμα ως άνθρωποι να νιώσουμε άνθρωποι να πάμε να ψηφίσουμε. Ήμουνα στην Ελλάδα τόσα χρόνια. Παντρεύτηκα Ελληνίδα. Έκανα παιδί με Ελληνίδα. Το παιδί μου γεννήθηκε στην Ελλάδα. Το παιδί μου έχει ελληνικό διαβατήριο. Εγώ δεν είχα. Εγώ ήταν να με απελάσουν. Ήρθα εδώ στη Γερμανία. Δούλεψα στη Γερμανία. Τώρα εδώ και 2-3 μήνες έχω πάρει το γερμανικό διαβατήριο, τη γερμανική υπηκότητα. Είμαι γερμανός πολίτης πλέον και τώρα θα πάω να ψηφίσω και θα πάω να ψηφίσω ΚΚ ρε μουνιά. ΚΚ θα ψηφίσω ρε μουνιά. Αυτό να το ακούνε τα γαμοφασίστες. Ένας ξένος είναι το γερμανικό διαβατήριο και θα πάω να το ρίξω ΚΚ. Και το σημαντικό λόγο γι' αυτό, όχι μόνο ότι δεν μπορούσα να ψηφίσω στη χώρα μου αυτό που ήθελα να ψηφίσω εγώ ως άνθρωπος και το τι δικαιούμαι. Όχι, ένα από αυτά τα σημαντικά πράγματα ήταν ότι ο Καριόλης ο Σαντάμ εκτέλεσε τον θείο μου δημόσια. Στην κεντρική πλατεία της Βαγδάτης τον κρέμασαν γιατί ήταν κομμουνιστής. Τον κρέμασε τον θείο μου ο Καριόλης. Τον κρέμασε live μπροστά στον κόσμο. Λοιπόν, για το θείο μου, για τους τόσο αδικοχαμένους θείους που έχουν φύγει σε αυτή τη γραφατή χαμένη τη ζωή λόγω της ιδεολογίας τους, τι μια ιδεολογία και να πάνε να γαμηθούν όλοι. Η αυγή χαράζει πάνω στα βουνά. Θα πέσει κουκουέ. Εκεί θα πάει ψήφο. Κάπα κάπα εψιλον να πάνε να γαμηθούν όλοι τους.